Γεια σας. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Σίντος Φίλιππος. Είμαι μέλος της Garmin Fishing Team Greece και εργάζομαι για την Garmin στην Ελλάδα. Εξειδικεύομαι πάνω στα βυθόμετρα που αφορούν το ψάρι μου πιο πολύ και γενικά τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σκαφών για την εταιρεία Garmin. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ηλεκτρική άγκυρα, ηλεκτρική μηχανή, trolling motor της εταιρείας. Θέλουμε να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει η μηχανή και τις καινοτομίες οι οποίες την κάνουν ξεχωριστή από όλες τις υπόλοιπες. Επίσης ήθελα να πω πως η μηχανή είναι η πιο δυνατή μηχανή που υπάρχει στην αγορά αυτή τη στιγμή με βάση πιστοποίηση ISO Standard. Η μηχανή είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε πίσω μου, θα τη δούμε και αναλυτικά. Στο πακέτο της έρχεται με το χειριστήριό της, το οποίο είναι αυτό. Έγχρωμο, επιπλέει στο νερό και έχει πάρα πολλές δυνατότητες χειρισμού της μηχανής. Η μηχανή συνδέεται ασύρματα μέσω Wi-Fi με τα plotter της Garmin, με τα GPS map Ecomap Ultra, Ecomap View HD 2 και μπορεί να γίνει χειρισμός και να βγάλουμε μία πορεία χρησιμοποιώντας τη μηχανή σαν αυτόματο πιλότο. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μία σερτή με συγκεκριμένη ταχύτητα σε συγκεκριμένη πορεία την οποία φτιάχνουμε εμείς πάνω στο πλότερ μας. Επίσης, να πούμε τα βασικά, η μηχανή είναι 24 και 36 volt, δουλεύει δηλαδή η ίδια μηχανή, δουλεύει και με 24 volt μπαταρία και με 36. Στα 24 volt έχουμε μια όση 80 λίμπρες, σταθερή όση και όχι peak power, σταθερή όση, το επισημαίνω, και στα 36 volt έχουμε 100 λίμπρες όση. Η μηχανή βγαίνει σε άσπρη και μαύρη, σε χρώμα, είναι η ίδια ακριβώς, το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα και βγαίνει σε τρία διαφορετικά μεγέθη. Βγαίνει σε 63 ίντσες, 75 ίντσες που είναι αυτή που έχω εγώ, που είναι βασικά η πιο basic έκδοση για να καλύπτει τα σκάφη από 4 μέχρι 7 μέτρα, ας πούμε, 6 με 7 μέτρα, και μετά από εκεί και πάνω υπάρχει 90 ίντσες η οποία είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να καλύψει ένα εύρος σκαφών μεγαλύτερου όγκου και πολύ πιο ψηλά στην πλώρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάποια βασικά. Εμείς τώρα θα τη λειτουργήσουμε κιόλας, να δείξουμε λίγο κάποιες λειτουργίες. Να ξεκινήσουμε λίγο από την κατασκευή, να σας δείξω 5 πράγματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτό είναι το head της μηχανής. Επάνω υπάρχει λαμπάκι το οποίο το βράδυ φαίνεται η κατεύθυνση της προς τα που είναι, ένα πράσινο. Ο άξονας της μηχανής, να το επισημάνω, είναι ο πιο ισχυρός που υπάρχει αυτή τη στιγμή και πολύ μεγάλος. Και πάμε εδώ μπροστά τώρα. Εδώ βλέπουμε το μοτέρ περιστροφής, το πόδι της μηχανής, το οποίο έχει δυνατότητα να αποσπάται και να μπαίνει κόνος ο οποίος έχει μάτι πάνω, της D56 στην ουσία. Μπορούμε να βάλουμε το live scope πάνω σε αυτή τη βάση που βλέπουμε εδώ. Προπέλα είναι high efficiency και όπως βλέπετε η βάση της μηχανής είναι η δικιά της, πάρα πολύ ισχυρή. Εγώ βέβαια έχω προσθέσει ένα τεφλόν εδώ πέρα, αλλά δεν χρειάζεται σε όλα τα σκάφη να γίνει αυτό. Οι ενδείξεις που έχουμε στη μηχανή πάνω είναι η σύζυψη που έχει γίνει είτε με το χειριστήριο είτε με το πλότερ, το πρώτο πάνω-πάνω. Δεύτερο είναι ο δορυφόρος, το τρίτο είναι η μπαταρία μας, τέταρτο είναι ότι η μηχανή δουλεύει, η προπέλα μας, και το πέμπτο είναι η κατεύθυνση, ότι κατευθύνεται προς τα εμπρός η μηχανή. Δίπλα από εδώ έχουμε το power on και μπορούμε επίσης, να πω και αυτή την καινοτομία, να πατήσουμε άγκυρα από εδώ. Δηλαδή αν δεν έχουμε το χειριστήριο ή έχουμε κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να πατήσουμε άγκυρα από εδώ. Είναι η μοναδική που το έχει στην αγορά, δεν το έχει καμία άλλη. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το Quatix, το ρολόι της Garmin, το Quatix 7, για να μπορεί να ελέγχει την μηχανή. Μπορούμε να ελέγχουμε τη μηχανή μας και από το Garmin Quatix 7. Πάμε να δούμε τώρα δύο πράγματα σε λειτουργία. Επίσης,
Να πούμε πως το deploy, να κρεμάσω το χειριστήριο ένα λεπτό. Το deploy της μηχανής είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει υποβοήθηση και στην όταν τη σηκώνουμε στο deploy και όταν την ρίχνουμε στο νερό. Πατώντας εδώ, απελευθερώνουμε τη μηχανή και φεύγει και θα βρει μόνη της τον κόνο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένας κόνος, ο οποίος πάει και μπαίνει μέσα. Το καλώδιο, όπως βλέπετε, είναι τυλιγμένο γύρω από τη μηχανή και αυτό γίνεται γιατί η μηχανή δεν πρόκειται να μπλέξει ποτέ, μα ποτέ, διότι όταν κάνει περιστροφή γύρω από την αυτό της 300, θα το δούμε και σε πράξη, 360 μοίρες, γυρνάει αυτόματα πάλι πίσω, δεν αφήνει δηλαδή να κάνει στροφή γύρω από την αυτό της, γι' αυτό και δεν πρόκειται να μπλέξει ποτέ το καλώδιο. Η ρύθμιση του ύψους της μηχανής γίνεται πάρα πολύ εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Θα σας δείξω τώρα, ξεβιδώνοντας εδώ, μπορώ να σηκώσω το πόδι της μηχανής όσο ψηλά θέλω. Σφίγγοντας το σφιχτήρα, είμαστε έτοιμοι. Και όπως βλέπετε, η μηχανή είναι έτοιμη για να λειτουργήσει. Εδώ πάλι να δούμε λίγο πιο καθαρά. Η ένδειξη ταχύτητας είναι αυτή εδώ. Εδώ πάνω έχουμε ότι έχει κάνει σύζυψη είτε με το πλότερ, είτε με το ρολόι, είτε με το χειριστήριο. Ο δορυφόρος, η μπαταρία μας, η προπέλα μας δουλεύει και η πορεία, το κλείδωμα πορείας. Όπως είπαμε, μπορούμε να πατήσουμε άγκυρα και από εδώ, πολύ εύκολα. Να κάνω ένα deploy για να δείτε λίγο πόσο εύκολα γίνεται, για να μην το ξανανεβοκατεβάζω μετά και να συνεχίσουμε δείχνοντας δυνατότητες της μηχανής. Λοιπόν, να πω πως πατώντας το deploy, δηλαδή εδώ που έχω το πόδι μου, βλέπετε τώρα η μηχανή είναι γυρισμένη εκεί. Εάν εγώ πατήσω το deploy, κοιτάξτε τι κάνει, γυρνάει κατευθείαν στη θέση για να ανέβει. Λόγω του συστήματος υποβοήθησης που έχει, μπορεί πολύ εύκολα, κοιτάξτε πόσο εύκολα θα την ανεβάσω, τραβάω πάρα πολύ εύκολα πάνω και τη φέρνω πίσω στη θέση της για να κουμπώσει. Λοιπόν, πάμε να τρίξουμε πάλι άλλη μία. Πατώντας εδώ, υπρόφνουμε, φεύγουμε, αφήνουμε και πάει και θα κλείσει μόνη της εκεί πέρα που πρέπει να πάει να κλείσει. Λοιπόν, τώρα πάμε να δείξουμε το χειριστήριό μας. Όπως βλέπετε, εδώ είναι το χειριστήριό μας με τα ένδειξη volt μπαταρίας, δορυφόρο και κάποιες λειτουργίες που θα δείξουμε τώρα. Εάν εγώ ξεκινήσω και ανοίξω την προπέλα μου από εδώ, η μηχανή ξεκινάει και προχωράει. Έχω 20 διαφορετικές σκάλες στην προπέλα. Τώρα είμαι στο 6. Ξέρω αν φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Είμαι στο 6 και ανοίγω. Λοιπόν, εδώ τώρα θα δείτε πως πολύ εύκολα μπορώ και χειρίζομαι τη μηχανή μου είτε από το χειριστήριό μου. Εν τω μεταξύ, οι κινήσεις είναι πάρα πολύ γραμμικές, οπότε βλέπετε στο κεφάλι κάθε φορά που πατάω πόσο ομαλά μπορεί και με στρίβει, δηλαδή δεν μου κάνει μεγάλη απόκληση από το πάτημα. Αν θέλω βέβαια να την κάνω να πάει να κλειδώσει μια πορεία συγκεκριμένη, μπορώ να πατήσω αυτό το βελάκι εδώ πέρα με το σκάφος και τώρα έχει κλειδώσει τον πιλότο σε εκεί πέρα που έχω σημαδέψει. Δηλαδή αν σημαδέψω εκεί, κοιτάξτε τώρα, σημαδεύω εκεί. Μηχανή γύρισε και πάει προς τα εκεί τώρα. Κοιτάξτε. Εκεί που είχα σημαδέψει πάει. Αν σημαδέψω από εδώ, δηλαδή
γυρνάει και πάει κατευθείαν στις μοίρες που τις έχω δώσει, χωρίς να την πειράξω εγώ μετά. Δηλαδή κλειδώνει τις μοίρες που σημαδεύω. Αν βλέπετε, είμαστε στις 107 μοίρες κλειδωμένοι. Εάν την γυρίσω και την πάω προς τα πίσω, δηλαδή σημαδέψω πίσω από το σκάφος. Κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα. Θα κλειδώσω ανάποδα και θα γυρίσω μόνη της προς τα εκεί. Για να μην πάει προς τα εκεί. Χωρίς να κάνω τίποτα εγώ. Και έχει κλειδώσει στις 320 μοίρες. Τώρα, εάν πατήσουμε πατώντας το μη πατημένο, κρατώντας πατημένο το μη, η μηχανή γυρνάει και ακολουθεί το χειριστήριο. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Βλέπετε? Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τώρα το γυρίζουμε πάλι στο manual. Επίσης έχουμε ένα άλλο σύστημα το οποίο λέγεται turbo και είναι αυτό εδώ, το οποίο αν το πατήσω η μηχανή αυτόματα πάει στο 20 μόνη της. Κοιτάξτε πόσο απότομα θα φύγει τώρα. Όπως βλέπετε τα κνότς είναι στα 2, πήγε στα 3, 3,1, εδώ είμαι 24 βολτ βέβαια. Είμαι και πολύ βαρύς τώρα. Την έχω πάει μέχρι 4,7. Λοιπόν, κλείνουμε και συνεχίζουμε. Κάποια βασικά πράγματα ήταν αυτά. Τώρα, το σημαντικό, το οποίο γιατί χρησιμοποιούμε πιο πολύ αυτή τη μηχανή, η άγκυρα. Η άγκυρα σε αυτή τη μηχανή τη συγκεκριμένη, διότι έχει ενσωματωμένο στο head unit πάνω, έχει ενσωματωμένο μία κεραία multiband GNSS, το GPS24. Αυτό τι είναι τώρα? Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε απόκληση από 0 έως 1 μέτρο από το κλείδωμα. Δηλαδή αν κλειδώσω τώρα εγώ σε ένα κομμάτι, η μηχανή θα δείτε ότι θα γυρνάει συνέχεια, θα γυρνάει συνέχεια για να μπορεί να με έχει ακριβώς εκεί πέρα που έχω κλειδώσει. Και αυτό έγινε τώρα, αυτό που σας είπα πριν, ότι ενώ πήγε να κάνει περιστροφή γύρω από την αυτό της για να μην μπερδέψει το καλώδιο, γύρισε πάλι από την άλλη πλευρά. Αυτό το κάνει πάντα, δεν πρέπει να μπερδέψει ποτέ μα ποτέ μα ποτέ το καλώδιο της. Λοιπόν, τώρα είμαστε κλειδωμένοι. Βλέπετε το distance λέει 0 μέτρο από εκεί που έχω κλειδώσει. Αν θα φύγω λίγο από εκεί, θα το βγάλει ότι έχω φύγει ένα μέτρο. Το έχω δοκιμάσει και είναι φερέγγιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να προχωρήσουμε λίγο. Και να δούμε και άλλα λίγα πράγματα αναλυτικά. Να μην παραλείψω να πω ότι το μοτέρ είναι brushless. Όπως είπαμε, 24 και 36 βολτ ίδια μηχανή. Η εταιρεία δίνει εγγύηση 3 χρόνια. Και πάμε να δούμε ένα άλλο πολύ βασικό, το οποίο θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Για να τη δούμε λίγο να δουλεύει κιόλας μέσα στο νερό.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Πέρα από το χειριστήριό μας, το οποίο όπως είπαμε είναι αυτό, έχουμε και μία πολύ μεγάλη καινοτομία, αυτό που συζητούσαμε πριν, που δεν είναι άλλο από το πλότερ μας. Δηλαδή, στην επάνω γραμμή, όπως βλέπετε εδώ, έχω GPS βυθόμετρο, ένα συνδυασμό. Μπορώ όμως να το έχω παντού. Βλέπω την μπαταρία μου, αυτή τη μηχανή, έχω την παραμηχανή στην ουσία, την προπέλα που είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή και προχωράει, σε αυτές τις σκάλες. Κάθε σκάλα στο πλότερ είναι 2 βαθμίδες, δηλαδή κάθε ένα είναι 10, είναι 2 βαθμίδες. Δηλαδή άμα τα γεμίσω όλα τα 10 είναι στο 20. Άμα θέλω, ανοίγω την ένταση της μηχανής από εδώ και προχωράω, όπως βλέπετε ανεβαίνει και η ταχύτητα. Αν θέλω μετά, μπορώ να στρίψω τη μηχανή μου από το πλότερ. Όπως βλέπετε, μπορώ να κλειδώσω άγκυρα από το πλότερ. Έχω βάλει άγκυρα αυτή τη στιγμή. Στην ουσία το χειριστήριο είναι δευτερεύον πλέον, αν έχω μηχάνημα Garmin. Τώρα πάμε στα ωραία. Τι εννοώ ωραία? Κοιτάξτε λίγο να δείτε τώρα. Εγώ θέλω να πάω εδώ. Εντάξει. Ωραία. Για να πάω εκεί θα πω μέσα στον κόλπο. Για να πάω εκεί πατάω μετάβαση σε το μηχάνημα που μόνο του κατευθείαν θα μου βγάλει ενεργοποίηση μοτέρ ψαρέματος για σερτή, και πατώντας ενεργοποίηση εγώ έχω δώσει εντολή στη μηχανή μου να με πάει εκεί που της έχω πει. Κοιτάξτε τώρα πως θα γυρίσει και πως θα ταξιδέψει. Εάν πατήσω, έχω δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι να πατήσω εγώ την ταχύτητα συγκεκριμένη που θέλω, ταχύτητα συγκεκριμένη, σκάλες δηλαδή, και η άλλη περίπτωση είναι συγκεκριμένη ταχύτητα για τη συγκεκριμένη πορεία. Δηλαδή αν πατήσω το κοντεράκι μαζί με το βελάκι εδώ πέρα, δίπλα ακριβώς μου βγάζει ένα νούμερο ταχύτητας, όριο ταχύτητας, ορισμός ταχύτητας. Εγώ θέλω να πάω με 0,6, 0,7 ας πούμε. Ωραία, τώρα έχει ξεκινήσει η μηχανή και θα με πάει. Θα δείτε τώρα πως θα διαγράψει την πορεία για να με πάει εκεί πέρα που της έχω δώσει την εντολή, χωρίς να κάνω τίποτα, ούτε με χειριστήρια ούτε με τίποτα. Όπως βλέπετε ακολουθεί την πορεία που της έχουμε δώσει. Στο πλότερ μας. Και έχουμε πει 0,7 και όπως βλέπετε εδώ την ταχύτητα είναι στο 0,7. Αν εμείς αλλάξουμε και βάλουμε ορισμός ταχύτητας 1 μίλι, όπως βλέπετε, 1 κνότ, αυτόματα και αυτή θα ανεβάσει ρυθμό και θα πάει με 1 κνότ. Είναι από τα πιο βασικά καινοτόμα στοιχεία που έχει η συγκεκριμένη μηχανή. Μπορώ να κάνω, μην κοιτάτε τώρα που είναι καλή η θάλασσα, μπορώ να κάνω σε καιρό χωρίς να κρατάω τιμόνια, χωρίς να κρατάω χειριστήρια, χωρίς να κρατάω τίποτα, να βγάλω την πορεία που θέλω στη μηχανή μου. Και επίσης τι γίνεται, εάν εγώ δω κάτι στο βυθόμετρό μου, μπορώ να πατήσω άγκυρα ανά πάσα στιγμή από το πλότερ, αγκυρώνει η μηχανή, θα αγκυρώσει η μηχανή τώρα. Όπως θα δείτε θα αγκυρώσει. Είναι σε κλείδωμα άγκυρας. Και εγώ τι θέλω να κάνω, θέλω να πάω, επειδή θέλω να συνεχίσω την πορεία την οποία είχα βγάλει, θα πατήσω πάλι ξεκλείδωμα άγκυρας και ανοίγοντας την προπέλα, είναι, ο πιλότος είναι ήδη από πριν, πατάω την προπέλα, είναι στο ένα μίλι, ξεκινάει πάλι να με πάει εκεί πέρα που της έχω πει. Κοιτάξτε πως θα γυρίσει και θα πάει πάνω στη μόβ γραμμή μόνη της. Όπως είπαμε, η μηχανή είναι 24 και 36 volt, η ίδια μηχανή, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Βάζουμε, ανάλογα το βάρος του σκάφους και τις ανάγκες μας, βάζουμε και την κατάλληλη μπαταρία.
συνδέεται όπως είπαμε μέσω Wi-Fi με τα plotter της Garmin και έρχεται στο πακέτο με το χειριστήριό της, για όσο δεν είναι κάτι ο Garmin, το οποίο έχει πάρα πολλές λειτουργίες και αυτό πάνω. Όπως βλέπετε τώρα γράφει και εδώ πέρα το navigating που κάνουμε από το μηχάνημα. Όταν φτάνουμε κοντά στο σημάδι, το μοτέρ μπαίνει σε λειτουργία κλειδώματος άγκυρας μόνο του. Μόλις φτάσουμε στο σημάδι, ειδοποίηση άφιξης τέλος, διακοπή πλοήγησης. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε άγκυρα. Και όπως θα δείτε, δεν θα κουνιόμαστε καθόλου, διότι η μηχανή, αν παρατηρήσετε, δουλεύει συνέχεια, ασταμάτητα, για να μας κρατάει στο συγκεκριμένο σημείο. Κοίτα τι πως γυρνάει. Αυτό που λέγαμε για την απόκληση, που λέγαμε για την απόκληση, ο λόγος που γυρνάει συνέχεια γραμμικά γύρω γύρω είναι λόγω της 0 έως 1 μέτρο απόκληση. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα από μένα. Ελπίζω να έγινε κατανοητό σε αρκετά πράγματα. Για όποια απορία έχετε, μπορείτε να επισκεφτείτε το Garmin Fishing Greece στο Facebook, είτε να μας στείλετε κάποιο προσωπικό μήνυμα για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε ή να σας εξυπηρετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Με εκτίμηση, Φίλιππος Σίντος, μέλος της Garmin Fishing Team Greece. Γεια σας.